Το ραντεβού είναι 5η, 10.30 ώρα στα γραφεία της ΟΑΣΝΙΕΣ. Προσυγκέντρωση εκεί. Από εκεί θα μαζευτούμε και εκεί όλοι μαζί, ανάλογα και τη δύναμη, θέλουμε να δούμε πρώτα τον κόσμο, να δούμε κατά πόσο στέκει αυτό που μας λένε στα χωριά, ότι το είδανε και αυτοί ότι δεν πάει άλλο, το είδαν οι αγρότες ότι δεν πάει άλλο, κατά πόσο θα είναι μαζική η συμμετοχή για να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε. Ότι οποιαδήποτε πάρει απόφαση ο κόσμος, αυτή θα εκτελέσουμε εμείς. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε προς το παρόν είναι, σαν πρώτη απόφαση, ότι δεν θα πάτε στο κέντρο του Ηρακλείου και στην περιφέρεια, αλλά στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην παραλιακή λεωφόρο. Και μάλιστα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα είναι μια κινητοποίηση μάλλον επαόριστον, έτσι, κύριε Καπιτάκη, ή περιμένετε τον κόσμο και τη συμμετοχή να σας το πει αυτό? Κοιτάξτε, αυτές οι προτάσεις είχαν πέσει στο τραπέζι τις προηγούμενες μέρες. Αυτά λέγαμε εμείς μιλώντας τηλεφωνικά. Χθες το βράδυ όμως αποφασίστηκε ότι να ακούσουμε τον κόσμο. Να ακούσουμε το τι θα μας πει ο κόσμος, διότι οι απόψεις είναι πολλές. Και Μετακινηθείτε λίγο για να μπορώ να σας ακούω, γιατί κάνει διάκοπες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρίως ταλαιπωρούμε τον κόσμο, κύριε Καπιτάκη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, χθες το βράδυ λέτε αποφασίσατε ότι θα κάνετε αυτή την προσυγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας και στην συνέχεια θα κατέβετε κάτω προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Το πόσο θα παραμείνετε, ωστόσο διευκρινίζετε ότι είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε αυτή την κινητοποίηση. Έτσι ακριβώς. Θα αποφασιστεί από τους αγρότες που θα είναι εκεί και για το πόσο θα παραμείνουμε, αλλά και η μορφή, δηλαδή το πού θα πάμε. Αν ο κόσμος επιθυμεί να πάμε στην περιφέρεια, να πάμε στην αποκεντρωμένη, να πάμε οπουδήποτε μας πει ο κόσμος, η 5η, 10.30 ώρα που θα είναι η προσυγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας, στην 62 Μαρτύρων, εκεί θα πάμε κι εμείς. Και ανάλογα με τη δυναμική, ανάλογα με τη θέληση του κόσμου, θα παραμείνουμε εκεί για όσο χρειαστεί. Μάλιστα. Τώρα από την άλλη υπάρχουν και φωνές. Φωνές που ακούγονται, φωνές διαμαρτυρίας, για το γεγονός ότι εσείς κινητοποιήσετε μία μέρα μετά την 5η, ενώ πανελλαδικά όλοι σας οι συνάδελφοι κινητοποιούνται την Τετάρτη. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρίσκεστε την Τετάρτη αντιπροσωπή σας στην Αθήνα, αλλά από την άλλη εγώ θα πω και κάτι άλλο βέβαια πριν εσείς πάρετε το λόγο, όχι γιατί θέλω να σας προσφέρω άλοθη, κύριε Καπιτάκη, αλλά όταν έγινε η κινητοποίηση η δική σας, χίλιοι και κάτι αγρότες στην Αθήνα, δεν ήταν κανείς από τους λοιπούς αγρότες της υπόλοιπης χώρας στο δικό σας το πλευρό και ήταν μια καθαρά κριτική υπόθεση. Έτσι ακριβώς. Ένα είναι αυτό, κυρία Δουλγεράκη, ότι όταν εμείς τους καλέσαμε δεν ήρθε κανείς, αλλά εκτός αυτού εμείς θα θέλαμε να είμαστε με οποιοδήποτε, τα προβλήματα των αγροτών είναι κοινά. Από εκεί και μετά εμείς είχαμε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα κάναμε ένα μεγάλο συναλυτήριο εδώ. Κάναμε πρόταση στην υπόλοιπη Ελλάδα, την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνδρομών πάνω, για να γίνει ένα μεγάλο συναλυτήριο στην Αθήνα. Δεν τη δέχτηκε κανείς. Έχουμε κλείσει λοιπόν το παγκρίτιο συναλυτήριο εδώ στο Ηράκλειο, εδώ και 10 μέρες. Το δεν τη δέχτηκε κανείς, αφορά ποιους, σε ποιους αναφέρεστε ότι έδωσαν αυτή την αρνητική απάντηση, έτσι για να ξεκαθαρίσουν και τα πράγματα, κύριε Τζορτζάκη. Εμείς μιλάμε με την πρωτοβουλία ανασυγκρότησης του αγροτικού κινήματος. Αντιπροσωπεύει 9 περιφέρειες στη χώρα. Μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι ανθρώποι λοιπόν πήραν τις αποφάσεις τους να κάνει κινητοποίηση ο καθένας στο χώρο του και εκεί παραμένουν. Δεν θα είναι ούτε αυτοί οι ανθρώποι έχουν κανονίσει όπως και εμείς εδώ όλη την εβδομάδα και χτες ακόμα κάνανε συγκεντρώσεις ακόμα και σε πλατείες και σε κόμβους και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν και από τώρα και μετά ό,τι έχουν προγραμματίσει. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι σταδιαστικά, προγραμματίστηκε η Τετάρτη από το πανελλαδικό νομίζω και από την ομάδα του Μπούτα, προγραμματίστηκε την Τετάρτη ένα πανελλαδικό συναλυτήριο στην Αθήνα που για μας εδώ δεν είναι εύκολο. Δηλαδή χτες το βράδυ, επειδή το συζητήσαμε και αυτό, δεν είναι εύκολο μέσα σε μία μέρα να προετοιμάσεις, που ήταν στην ουσία η Δευτέρα, να προετοιμάσεις τους ανθρώπους και να φύγεις Τρίτη βράδυ για Αθήνα. Δηλαδή και να θέλαμε, δεν γινόταν εκ των πραγμάτων αυτό.
γιατί μας χωρίζει και μια θάλασσα. Και όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, δυστυχώς παρά το ναι που είχατε ή τις διαβεβαιώσεις που είχατε ή το συντονισμό που είχε γίνει, ανεβήκατε στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς είσαστε οι χίλιοι κριτικοί και κανένας άλλος. Μόνο κάποιοι εκπρόσωποι από κάποιο σύλλογο της Πελοποννήσου ακριβώς, γιατί παίζονταν παιχνίδια με τις κομματικές γραμμές και τα χρώματα. Ένα ανάλογο παιχνίδι το οποίο παίζεται αυτή την ώρα στην Αθήνα, να με συγχωρεί η χάρη τους, γιατί όταν ακούω ονόματα τα οποία πέφτουν στο τραπέζι και είναι οι υποψήφοι είτε για τις περιφερειακές εκλογές είτε για τις ευρωεκλογές και αυτή την ώρα ηγούνται των αγροτών, λυπάμαι, αλλά το παιχνίδι είναι καθαρά κομματικό και τίποτα περισσότερο. Κοιτάξτε, αυτά, κυρία Δουλγεράκη, θα τα βλέπουμε και τα βλέπουμε σε όλους τους χώρους και τα είδαμε και εδώ στο Ηράκλειο. Και εδώ στο Ηράκλειο είχαμε κάποιους που μας κρίναν τις τελευταίες μέρες. Αυτές τις μέρες έχουν χαθεί γιατί κατεβαίνουν κάπου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε αυτά σε κανένα χώρο. Πάντα θα συμβαίνουν και πάντα συμβαίνουν. Απλά πρέπει να τα απομακρύνουμε. Ο αγροτικός κόσμος ξέρει ποιοι είναι οι εκπροσώποι του, ξέρει ποιοι είναι οι αγρότες που θα παραμείνουν αγρότες που τον αντιπροσωπεύουν και από εκεί και μετά ο καθένας κρίνει από μόνος του. Βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι μπροστά μας και δεν γίνεται να ασχολούμαστε με τα θέλω, τις πεπιθήσεις και το τι θέλει ο καθένας να κάνει αύριο για να βγαίνει μπροστά. Κύριε Καπιτάκη, η τελευταία συνάντηση με τον κύριο Στουρνάρα, όπως επίσης και με τον κύριο Θεοχάρη, έδωσε τέλος πάντων κάποια σημεία. Κάποια σημεία που λέει επανεξετάστε το θέμα αυτό, κύριε Θεοχάρη, σε ό,τι έχει να κάνει με την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων, με το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Εξετάστε λίγο και από τα επιχειρήματα και τις προτάσεις που καταθέτουν από την πλευρά τους οι αγρότες. Έχουμε κάποιες εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Κυρία Δουλγεράκη, δεν έχουμε καμία εξέλιξη πάνω σε κανένα θέμα. Ήταν τη στιγμή, πιστεύω, για να, έτσι, για να απαλύνει κάπως την κατάσταση. Δεν ξέρουν, δηλαδή, μία πρόταση ήταν να δούμε πώς φορολογούνται οι υπόλοιποι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι πέθαν πολλά πάνω στο τραπέζι, δεν γνωρίζουν τίποτα, δεν έχουν ασχοληθεί να δουν το τι γίνεται σε οποιοδήποτε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακόμα θέλω να αναφέρω και κάτι, ότι βλέπουμε ότι είναι στον αέρα η φετινή δακοκτονία. Δηλαδή για να δούμε την αποδιοργάνωσή τους, ότι θέλουν να τα διαλύσουν όλα, παρόλη την κατάσταση που είχαμε πέρυσι, στον χώρο όχι. του λαδιού, στον χώρο των ελιών. Εγώ θα σας το αντιστρέψω. Εγώ θα σας το αντιστρέψω. Και δεν σας αφήνω να το ολοκληρώσετε για τον εξής λόγο, γιατί θέλω να σας το αντιστρέψω. Όταν λέει ότι δείτε ποια είναι η φορολογία των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό εάν ήθελα να γίνει, έπρεπε να γίνει πολύ πριν μπούμε σε αυτό το καθεστώς, το καθεστώς της κρίσης, των μνημονίων κλπ. Αυτή την ώρα, ακόμα και αν επιθυμούν να σας φορολογήσουν, έτσι όπως τους αγρότες της υπόλοιπης Ευρώπης, αναρωτιέμαι με τι μέτρα, τι σταθμά και με τι δεδομένα. Μήπως με το ίδιο κόστος παραγωγής το δικό σας, μήπως με την ίδια οικονομική άνεση τη δική σας, μήπως με την ίδια δική σας καθημερινότητα. Είναι διαφορετικά τα μέτρα, είναι μη συγκρίσιμα πλέον. Είναι διαφορετικά όλα τα μέτρα, κυρία Δουλγεράκη, γιατί είναι διαφορετικά και αυτά που έχουν όλοι οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, για το πετρέλαιο. Όχι δεν μιλάμε για φτηνό πετρέλαιο, μιλάμε για το πετρέλαιο που έχουν όλοι, όλος ο πρωτογενής τομέας, που έχουν οι επιχειρήσεις, που έχουν τα πλοία. Μιλάμε για ένα πετρέλαιο που θα μπορεί ο αγρότης να καλλιεργήσει. Μιλάμε για το ρεύμα. Έχει ανέβει 170% απάνω το ρεύμα. Μας είπαν για νυχτερινό, ποτέ δεν νύχτωσε στη χώρα. Δηλαδή όλα αυτά, αλλά να μην τα ξαναλέμε στον κόσμο. Από εκεί και μετά, εμείς πιάσαμε το θέμα της φορολογίας. Και αυτό στο πόδι έγινε. Στο πόδι φοροπηκτικό και μόνο ήταν. Και αυτό αναφέρθηκε και έπεσε πάνω στο τραπέζι, να δούμε πώς φορολογούνται οι υπόλοιπες χώρες. Να δούμε στο κάθε σημείο, είναι ένα ξεχωριστό χαράτσι, ένας ξεχωριστός φόρος. Διότι εμείς εδώ μιλάμε για το κάθε σημείο παραγωγής. Ένα ξεχωριστό χαράτσι, ένας ξεχωριστός χώρος. Ξέρετε για το φόρο στα αγροτεμάχια, ξέρετε ότι για το πόδι μας να κουνήσουμε υπάρχει ένας φόρος από κάτω. Δεν γίνεται να υπάρξει παραγωγή έτσι. Ή και αν υπήρχε, θα σταματήσει. Γιατί υπήρχε παραγωγή. Αλλά με αυτά που παίρνουν, με αυτά που αποφασίζουν, θα σταματήσει. Και θέλω να πω μια κουβέντα για το άλλο, μια που το άρχισα, το θέμα των ελιών. Παρακαλώ. Το θέμα των ελιών, διαλύουνε τη φετινή δακοκτονία, κόψανε πάλι τα μισά λεφτά από τα ήδη κομμένα πέρυσι.
κόψανε τα μισά χρήματα στην περιφέρεια Κρήτης, παρόλη την κατάσταση, παρόλο που δεν βγήκε λάδι ούτε για να φάει ο κόσμος, και επιμένουν ακόμα και φέτο, σου λένε θέλουν να διαγύσουν την παραγωγή. Εμείς φωνάζουμε, θα τα διαγύσουν όλα, δεν θα αφήσουν τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα που να στέκει. Χτες μιλήσαμε εγώ προσωπικά με τον κύριο Κουκιαδάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, και μου είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι υλοποιήσιμο το πρόγραμμα αυτό. Εάν δεν αποκεντρώσουν πλήρως το πρόγραμμα της δακοκτονίας, η δακοκτονία φέτο είναι στον αέρα. Αφού κόβουν τα μισά λεφτά, να αλλάξουν τον τρόπο που γίνεται. Διότι θα μείνουν μόνο οι γεωπόνοι να πάνε να δεκάζουν. Δεν φτάνουν τα λεφτά για τίποτα άλλο.